Είναι η Revolt, ένα ακόμη συγκρότημα που συμμετείχε στο X-Factor. Μας βοήθησε πάρα πολύ το X-Factor. Αλλά σίγουρα είχε και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι ότι ζεις για λίγο αυτό το όνειρο του, το ότι είσαι για πολύ ελάχιστα και καλά rockstar. Για 5 ολόκληρα live, μετά εξαφανίστηκαν και μοιράζονται τώρα μαζί μας τις αναμνήσεις τους από το show. Οι κόντρες ήταν στημένες ή πραγματικές? Ναι. Εντάξει. Οι περισσότερες μπορεί καμιά φορά να είναι. Τα περισσότερα τα ψηλοφτιάχνω. Απόψη μου, για να πουλήσει περισσότερο, για να κάνω λίγο ντόρο. Κόντρες στημένες, κομμένες και ραμμένες για να προκαλέσουν. Κατά τα άλλα ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Μα δεν θα χωρέσει ο χρόνος σε μια αρχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Ο Γιώργος Θεοφάνος μόλις βγήκαν από το παιχνίδι τους ξέχασε, μας λένε. Το παιχνίδι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη στήριξη όσο περιμέναμε ότι θα υπάρξει. Λίγο σαν να θέλουν να εκμεύσουν πράγματα από σένα. Για δικό τους όφελος. Και προχώρησε στον επόμενο κριτή, τον Νίκο Μουρατίδη. Περάσαμε για τον κύριο Μουρατίδη, ήταν να κάνουμε μια συνεργασία. Δεν έκατσε πολύ καλά. Αλλά στη βράση κολλάει το σίδερο. Το να ακούς πολλά πράγματα και το να κάνει λίγα, αρχίζει και κουράζει και για την πάντα, ξέρω εγώ. Όταν μπαίνεις με ένα όνομα, όταν έχεις μεγάλα όνοματα δίπλα σου, παίρνεις και μεγάλα πράγματα να κάνεις όταν εσύ έχεις ετοιμάσει τη δουλειά από πριν. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κρατά μικρό καλάθι, λέει η παροιμία. Η Κατερίνα Βελούδου ήταν μοντέλο και τώρα...